Γεια σας αγαπημένοι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και ειδικά σήμερα θα σας μιλήσω για τα 10 πράγματα τα οποία υπέραγαπώ αυτή την περίοδο και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά. Δεν μπορώ, Παύλα, δεν θέλω να ζήσω χωρίς αυτά γιατί εδώ που τα λέμε κάνουν τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου καλύτερη. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εσά που έχετε γραφτεί στο κανάλι. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Και χωρίς καθυστέρηση θα ξεκινήσω και θα σας πω ότι μέσα σε αυτό το βίντεο και στα 10 πράγματα, παρόλο που δεν είναι πράγμα, συμπεριλαμβάνεται και ο Μέρλιν, ο οποίος είναι δίπλα μου και κάθεται το όνομα του και απάντησε, έλα να σε βάλω στο νούμερο 1 αφού ε, ξύπνησες λοιπόν μισό λεπτάκι, α να δείτε και την πλούζα μου γιατί έχω βάλει τα καλοκαιρινά μου σήμερα νομίζω ότι δεν φαίνεται όσο θα έπρεπε μισό λεπτό να τον πιάσω και επιστρέφω στο νούμερο ένα λοιπόν είναι αυτό εδώ το αγαπημένο πλάσμα το οποίο αν δεν έχει έρθει στη ζωή μου δεν ξέρω και εγώ τι θα είχα κάνει, θα ένιωθα σίγουρα πολύ μεγαλύτερη μοναξιά, με συμπληρώνει, με κάνει και γελάω, με διασκεδάζει, δεν θέλει καθόλου να κάτσει αλλά... Έχω και πλάνα να σας δείξω από πριν που είχε ξαπλώσει το μαξιλάρι του και κοιμότανε. Και πραγματικά νομίζω ότι ήταν μία από τι καλύτερε αποφάσει που πήρα τον περασμένο Νοέμβριο να υιοθετήσω το Μέρλιν από το Nine Lives. Σα έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Είναι ένα σωματείο το οποίο προσπαθεί και πιάνει διάφορα αδέσποτα και τα στηρώνει, γιατί πραγματικά η στήρωση είναι η νούμερα ένα μέθοδο για να σταματήσουμε να έχουμε αδέσποτα στου δρόμου και όσα είναι άρρωστα βέβαια τα περιθάλπτει και φροντίζει να του βρει και σπίτι όπω και στον Μέρλιν. Ελπίζω και εσεί να αποκτήσετε ένα κατοικίδιο, θα αλλάξει η ζωή σα πραγματικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα νιώσετε αυτή την ανιδιοτελή αγάπη που μπορούν να προσφέρουν τα ζώα που δεν την έχω βρει πουθενά άλλου και σήμερα είχαμε και μια περιπέτεια πρέπει να σας πω. Ξυπνήσα πρωί πρωί με τέτοια χαρά και τέτοια όρεξη να φιλμάρω βίντεο, αλλά ο Μέρλιν είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει να κυνηγήσει τα ζουζούνια στη βεράντα, γι' αυτό πάντα να έχετε το νου σας, ειδικά τώρα την άνοιξη, και τον βλέπω ξαφνικά κάνει ένα τσακ και Αμέσω μετά σταματάει και αρχίζει και γλύφει το πατουσάκι του. Συγκεκριμένα στο ένα δάχτυλο τον τσίμπησε ένα ζουζούνι, δεν ξέρω τι ήταν, μέλισσα, σφίκα, δεν έχει σημασία. Αυτό πρίστηκε μέσα σε μισή ώρα πάρα πολύ. Του έβαλα μία κρέμα, τον πήγα στην κτηνίατρο, τέλο πάντων, όλα καλά. Μου είπε ότι αυτά είναι πτέσματα και συμβαίνουν, και να το συνηθίσω ότι μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά καταλαβαίνετε τη λαχτάρα που πήρα εκείνη τη στιγμή και τρελάθηκα. Το δεύτερο πράγμα χωρί το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να ζήσω είναι τα γυαλιά ηλίου. Παιδιά, δεν βγαίνω ποτέ από το σπίτι χωρί γυαλιά ηλίου, γιατί ακόμα και το χειμώνα, αυτή η τρελή αντιλιά που έχουμε στην Ελλάδα, με ενοχλεί πάρα, πάρα πολύ. Ζευγάρια κυρίω με σκούρο φακό, γιατί όντω με ενοχλεί πολύ ε, ο ήλιο όταν βγαίνω έξω. Και νομίζω ότι το αγαπημένο μου ζευγάρι από αυτά είναι αυτό εδώ που το αγόρασα πέρυσι και είναι Ray-Ban. Hm, δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σα. Αυτό ή αυτό. Αυτό είναι Mark Jacobs και μ' αρέσει επειδή είναι τεράστιο και γενικά μ' αρέσουν αυτοί οι σκούροι φακοί. Ποιο από τα δύο σα άρεσε περισσότερο, <laughs> για πείτε μου. Λοιπόν, δεν θα κάνω προφανώ άλλη αγοράση γυαλιά ηλίου. Νομίζω ότι τέσσερα ζευγάρια είναι αρκετά και πάντα έχω ένα ζευγάρι το οποίο παίρνω μαζί μου στην παραλία, το οποίο είναι το δεύτερο ζευγάρι, το πιο οικονομικό, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου προσεκτική όταν πηγαίνω στη θάλασσα με τα γυαλιά ηλίου. Μπορεί να πέσουν στην άμμο, μπορεί να γδαρθούν από κανένα ποτσαλάκι, μπορεί να γεμίσουν αλάτια. Οπότε θέλω να έχω ένα ζευγάρι πάρα πολύ οικονομικό, το οποίο δεν με νοιάζει ε, αν χαλάσει και αν γδαρθεί. Συνεχίζω με το lip balm. Αν παρακολουθείτε καιρό τα βίντεό μου θα ξέρετε ότι η ενδάτωση των χιλιών είναι για μένα ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί τα χείλη μου είναι πάρα πολύ συχνά σκασμένα και ξερά. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό παρόλο που έχω λιπαρή επιδερμίδα αλλά κοιτάξτε εδώ τι γίνεται και αυτό τη μεγάλη συσκευασία αυτή τη μάσκα την έχω στο μπάνιο, δεν την έχω φέρει. Ε, αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου και τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Αυτό είναι από την NYX, το This is Everything, θα τα αναφέρω έτσι στα γρήγορα, το οποίο έχει και το αντίστοιχο scrub. Αυτή είναι η μάσκα της Lanez, την οποία βάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Αυτό είναι ένα serum από την εταιρεία Odacite με βιταμίνη C και συνένζυμο Q10 και αυτό εδώ είναι από την εταιρεία EOS, και είναι αυτό εδώ που συνήθω είναι στην τσάντα μου, να σα πω την αλήθεια. Α, έχω κι άλλο ένα εδώ μπροστά μου, πώ το ξέχασα. Δεν είναι ακριβώ lip balm, είναι lip tint στην απόχρωση Bare Pink από Bobby Brown, το οποίο απλά κάνει λίγο πιο ζωντανό το χρώμα των χιλιών σας, λίγο πιο ροζ αν είναι άχρωμα εντελώ. εντελώς. Και φυσικά τα ενδατώνει. Το τέταρτο πράγμα χωρίς το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να ζήσω είναι αυτό εδώ το σπρέι. Αυτό το σπρέι μου το έχει δώσει η αλλεργιολόγος μου γιατί τελικά επιτέλους βρήκαμε τι έχω και φτερνίζομαι ξαφνικά. Ειδικά στην αρχή παιδιά με τον κορονοϊό τα πράγματα ήταν πάρα πολύ αστεία γιατί με πιάνει αλλεργία και... Φτερνιζόμουν πανωτά και ο κόσμο με κοίταγε καλά-καλά γιατί δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμα να φοράμε μάσκε και όλα αυτά. Τελικά ε, ήταν η αλλεργία μου. Οπότε αυτό το spray που λέγεται Flutinazal με έχει σώσει. Το έχω συνέχεια μαζί μου, αλλά δεν ε, παίρνω σταθερέ δόσει το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ τώρα πια. Αλλά όταν νιώσω ότι κάτι με γαργαλάει, συνήθω είναι η σκόνη, η αλλαγή τη θερμοκρασία, η ρήπανση. Γενικά αυτά τα πράγματα με ενοχλούν πολύ. Όταν νιώσω ότι κάτι με ενοχλεί, τσακ-τσακ κάνω ε, ένα και αμέσω νιώθω καλύτερα και σταματάω να φτερνίζομαι από τα. Α και το air με ενοχλεί πολύ. Αν μπω σε ένα χώρο που έχει πολύ δυνατό air conditioning, παθαίνω κάτι. Δεν ξέρω, σα συμβαίνει και εσά αυτό ίσως, μήπω. Πάμε στο επόμενο. Νομίζω ότι φτάνουμε στο πέμπτο και έχει να κάνει με τον ύπνο. Γιατί ο ύπνο, παιδιά, για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο μετά το φαγητό, πριν το φαγητό, δεν ξέρω, τα βάζω στην ίδια κατηγορία αυτά τα δύο. Είναι θέμα επιβίωσης και νομίζω ότι έχεις πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής όταν ξυπνάς και είσαι ξεκούραστη και ανανεωμένη. Στον ύπνο λοιπόν εγώ είμαι λίγο δύσκολη, έχω συνηθίσει εδώ και αρκετά χρόνια και φοράω το ασπίδες, γιατί μένω σε μια γειτονιά και μια περιοχή που έχει πάρα πολύ φασαρία. Έχω καφετέρειες κοντά, είμαι κοντά σε τρένο, γενικά γίνεται ένας χαμός. Ε, επίσης, έχω και παλιά κουφώματα, οπότε είναι γι' αυτό ένα θέμα το οποίο δεν βοηθάει στο να έχω ησυχία και να κοιμάμαι όσο περισσότερο θέλω το πρωί. Συν το ότι τώρα έχω και τον Μέρλιν, ο οποίος συχνά πυκνά ξυπνάει με στη νύχτα και μια ορίζει, οπότε δεν θέλω να με ξυπνάει. Ε, οπότε καταφεύγω στι οτοασπίδε. Να σα πω ότι η καλύτερη μάρκα που έχω βρει είναι αυτή εδώ, η Oropax. Είναι πάρα πολύ μαλακέ. Ε, κανονικά αυτέ εδώ είναι μία χρήση. Εγώ τι φοράω και δεύτερη και τρίτη φορά γιατί αντέχουν και είναι πάρα, πάρα πολύ ανθεκτικέ. Δεν σπάνε γιατί αν πάρετε πολύ οικονομικέ οτοασπίδε, μπορεί να κάνετε και κακό στα αυτιά σα. Να ξέρετε, ε, να σα μείνει κομματάκι μέσα. Οπότε να το προσέχετε πολύ αυτό. Και είπα να δοκιμάσω δοκιμάζω τι προάλλε αυτέ εδώ τι οτασπίδε από τα Tiger, γιατί ε, είναι τέσσερα ζευγάρια σε ένα κουτάκι και λέω: Ωραία, θα τι πάρω να δω. Γιατί είχαν μέσα και αυτό εδώ το πολύ ωραίο κουτάκι, στο οποίο μπορεί να τι αποθηκεύει και να τι παίρνει μαζί σου. Λοιπόν, αυτέ οι οτασπίδε είναι πάρα πάρα πολύ σκληρέ. Δεν ε, ε, μαλακώνει έτσι αυτό το σφουγγαράκι τέλο πάντων για να μπει ωραία στα αυτή σου και εμένα μου δημιούργησε και ένα ρευθισμό. Ε, και με πόναγε κιόλα. Ξύπναγα δηλαδή και πόναγε τα μου. Οπότε δεν τι προτείνω καθόλου μακριά από αυτέ τι οτοσπίδε. Έκτο πράγμα χωρί το οποίο δεν μπορώ να ζήσω και δεν θέλω και είναι τα λαστιχάκια για τα μαλλιά. Αν δείτε φωτογραφίε μου, συχνά πυκνά έχω ένα λαστιχάκι τέτοιο συνήθω στο χέρι μου, γιατί δεν ξεχνάω ποτέ να το βγάλω και γιατί δεν θέλω ποτέ να μείνω χωρίς λαστιχάκι, θέλω να πάσα στιγμή να μπορώ να πιάσω τα μαλλιά μου, αν κάτι με ενοχλήσει, αν ζεσταθώ, για οποιονδήποτε λόγο, αν θέλω να ξεβαυτώ, τέλο πάντων δεν θέλω καθόλου να ξεμένω χωρί λαστιχάκι για τα μαλλιά. Αν και από ό,τι ξέρω, αυτό δεν είναι ότι καλύτερο να χρησιμοποιείτε γιατί τα σπάει τα μαλλιά. Αν και είναι ό,τι καλύτερο έχω βρει για να τα σφίγγει και να μην κουνιούνται όταν κάνω γυμναστική, τρέχω και γενικά δεν θέλω να κουνιέται τρίχα. Τα υπόλοιπα που έχω είναι scrunchies, τα οποία είναι και πάρα πολύ χαριτωμένα και συνήθω τα βάζω να σα πω την αλήθεια πάνω από αυτό, ω διακοσμητικά, αλλά και όταν δεν θέλω να χαλάσω, α πούμε, αυτέ τι χαλαρέ μπούκλε που έχω σήμερα, θα πιωσω τα μαλλιά μου μόνο με τέτοιο. Και επίση έχω και αυτά εδώ, τα οποία κυκλοφορούν σε διάφορα χρώματα και με συνθήματα, με φατσούλε πάνω, και είναι πάρα πολύ χαριτωμένα και είναι και αυτά, νομίζω, πολύ καλά για τα μαλλιά. Στη συνέχεια θέλω να σας δείξω ένα προϊόν χωρίς το οποίο δεν βγαίνω από το σπίτι, για κανένα λόγο και okay? είναι το αποσμητικό. Όταν είμαι στο σπίτι, δηλαδή τώρα κατά τη διάρκεια της καραντίνας που ήμουν κλεισμένη για περισσότερες ώρες και είχα και εύκολη πρόσβαση στο ντους αν ίδρωνα ή αν κάτι μου μύριζε άσχημα, που δεν μου μυρίζει άσχημα συνήθως, αλλά λέμε τώρα, περισσότερο η ανασφάλειά μου είναι ότι θα μυρίσω άσχημα στους άλλους και φοράω αποσμητικό, παρά ότι μυρίζω άσχημα, αλλά τώρα δεν το χρησιμοποίησα καθόλου. Όταν βγαίνω όμως από το σπίτι, δεν μπορώ χωρίς το αποσμητικό μου. Και έχω ψάξει και έχω βρει, γιατί λένε ότι τα αποσμητικά αυτά που φράζουν τους πόρους δεν είναι καλά, δηλαδή η πρότασή μου και η σύστασή μου σε σας είναι να μην παίρνετε αντιπερσπιράντ, αλλά να παίρνετε σκέτο deodorant. Και αν είναι και χωρίς αλκοόλ, όπως αυτό εδώ, τη Λαρό Ποζέ ακόμα καλύτερα. Αυτό γράφει ότι είναι για ευαίσθητε επιδερμίδε ενάντια στην υγρασία και τι μυρωδιέ. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμά του. Κάνει δουλίτσα δηλαδή. Και αυτό εδώ είναι από την εταιρεία Jason, ε, θα την βρείτε νομίζω και στο Βασιλόπουλο τώρα αυτή την εταιρεία, εκτός από καταστήματα με βιολογικά προϊόντα. Είναι ένα deodorant stick χωρίς αλουμίνιουμ, parabens, phthalates ή προπιλέν γλυκόλ. Από τις πιο καθαρές συνθέσεις γενικά αυτή η εταιρεία έχει πάρα πολύ καθαρά προϊόντα. Προτείνω να τσεκάρετε και τα υπόλοιπα αφρόλουτρα κτλ. Και έχω μείνει επίσης πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι αυτό εδώ το stick και δεν τελειώνει και με τίποτα έτσι. Αυτό πόσα γραμμάρια είναι. Δεν ξέρω. Πολλά, 71 γραμμάρια και είναι και cruelty free. Συνεχίζω με κάτι το οποίο εγώ χρησιμοποιούσα πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός, πριν ξεσπάσει όλη αυτή η τρέλα με τον καθαρισμό και την αντισυψία των χεριών. Εγώ χρησιμοποιούσα πάντα μαντιλάκια. Είμαι τρελή μ' αυτό το πράγμα. Γενικά μου αρέσει να καθαρίζω τα χέρια μου όταν είμαι εκτός σπιτιού. Ε, πολύ συχνά όταν δεν έχω πρόσβαση σε βρύση για να τα πλύνω, οπότε χρησιμοποιώ αυτά τα μαντιλάκια σε καθημερινή βάση σχεδόν. Τα οποία βρίσκονται δεν είναι και καθόλου ερεθιστικά, μυρίζουν και πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να καθαρίσω και κάποια επιφάνεια που έχει κάτι. Γενικά έχω πάρα πολλές χρήσεις γι' αυτά και υπάρχει ένα σακουλάκι σε κάθε τσάντα μου και σίγουρα ένα και στο αυτοκίνητο. Βέβαια τώρα με τη ζέστη αυτά εξατμίζονται, να ξέρετε, οπότε μην τα πολύ αφήνετε στο αυτοκίνητο γιατί θα τα βρείτε θεοστεγνά. Φτάσαμε στο τελευταίο, όχι, πάμε στο πρώτο τελευταίο αντικείμενο χωρίς το οποίο εγώ δεν μπορώ να ζήσω και είναι η λίμα για τα νύχια όσο και αν σας φαίνεται σούπερ περίεργο αυτό, πραγματικά έχω πάντα μαζί μου και μία λίμα για νύχια, γιατί τα νύχια μου είναι αρκετά ευαίσθητα, ώρες ώρες σπάνε ή τέλο πάντων δεν μπορώ να αντέξω αυτό που σου φεύγει μια γονίτσα ή σου ξεβάφει λίγο το ημιμόνιμο και φαίνεται άσχημα. Θέλω αμέσω να ισχύωσω το νύχι και δεν θέλω καθόλου να γδέρνει και να πιάνεται σε ρούχα, γιατί έχω χαλάσει και μπλούζα με αυτόν τον τρόπο, μια έτσι πολύ λεπτή πλέξη, γιατί είχε μπλέξει το, νύχι μου το οποίο είχε σπάσει σε αυτή την μπλούζα. Η λίμα λοιπόν είναι πάντα, πάντα, πάντα στην τσάντα μου. Και περνάω στο τελευταίο και καλύτερο, γιατί παιδιά, χωρίς αυτό επίσης δεν πάω πουθενά, έχω καταντήσει γραφική με αυτό εδώ το μπουκαλάκι, το οποίο πήρα από το σούπερ έχει φίλτρο άνθρακα μέσα, θα το ανοίξω για να σας το δείξω ένα λεπτάκι. Έχει διάφορα χρώματα εδώ μεταξύ. μπορείτε να διαλέξετε το δικό σας και αρχικά το αγόρασα για να το παίρνω μαζί μου στο γυμναστήριο. Λοιπόν, εδώ ανοίγει αυτό εδώ και βάζει το φίλτρο άνθρακα, το οποίο το αλλάζει σε δύο μήνε, σε τρει, ανάλογα τη χρήση που κάνει. Έχει πάνω και ένα σημαδάκι για να γράψει ποιο μήνα το έβαλε, για να θυμάσαι ώστε να μετράζει, γιατί δεν είναι δυνατόν να το θυμάσαι. Πότε άλλαξε το φίλτρο τελευταία φορά. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον αυτά πρέπει να τα σημειώνω, ε. Εντάξει, άλλο ένα πράγμα χωρί το οποίο δεν μπορώ να ζήσω, ίσω είναι το σημειωματάριο. Γιατί ακόμα και στο κινητό να γράψω κάτι και να βάλω υπενθύμηση, αν δεν το γράψω κάτω στο organizer, παιδιά το ξεχνάω. Λοιπόν, πάμε πίσω στο μπουκαλάκι. Ε, το οποίο το αγόρασα στην αρχή για να πηγαίνω γυμναστήριο, τώρα όμω δεν πάω πουθενά χωρί αυτό, γιατί μπορώ να γεμίσω το μπουκαλάκι μου με νερό από τη βρύση και να έχω καθαρό φιλτραρισμένο νερό. Και επίση πίνω νερό κάθε 5 δευτερόλεπτα, νομίζω. Δηλαδή, το ότι δεν έχω πιει τώρα όσοι ώρα σας μιλάω είναι θαύμα και αυτό νομίζω ότι το έχω κάνει για να μην χαλάσει και το κραγιόν. Αυτό το θεϊκό κραγιόν το οποίο ελπίζω να σας αρέσει, δεν θα σας αποκαλύψω σήμερα ποιο είναι γιατί νομίζω ότι θα μπει σε βίντεο με αγαπημένα, θέλω να το τσεκάρω λίγο ακόμα σε διάρκεια για να σας πω τη γνώμη μου. Αυτά ήταν λοιπόν τα 10 πράγματα, 9 πράγματα συν ένα Μέρλιν, γιατί δεν θέλω να τον λέω πράγμα, τον γλυκούλη μου, τα οποία δεν θέλω να λείπουν από την καθημερινότητά μου, γιατί απλά την κάνουν καλύτερη και δεν μπορώ να ζήσω πραγματικά χωρί. Σε αυτά. Περιμένω να μου γράψετε στα σχόλια, αν και εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε με κάποιο από αυτά που ανέφερα, ή ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα πράγματα, χωρίς τα οποία δεν μπορείτε και δεν θέλετε να ζήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, να προσέχετε, καλές βουτιές, να είστε κάπου δροσερά, εύχομαι γιατί ξέρω ότι εσείς που δουλεύετε σε γραφεία είναι πάρα πολύ δύσκολε αυτές οι μέρες, γιατί το ορκοντίσιο να απαγορεύεται. Καλό κουράγιο, φιλιά πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!